Ιωάννης Δαμβέργης, το σκυλάκι της. Η Τριανταφυλιά ήταν μεγάλη αρχοντοπούλα, όμορφη, πλούσια και ζηλεμένη και ευγενική. Το Μεσολόγγι δεν είχε να δείξει άλλη σαν αυτή, και ο ίδιος ο Μιλόρδος, όταν την είδε, που είχε γυρίσει τόσο κόσμο και απάντησε τόσες ομορφιές, είπε πως τέτοιες τριανταφυλιές δεν ανθίζουνε σε άλλα μέρη από τα δικά μας. Έξω από τις χάρες του προσώπου και της καρδιάς της, είχε και καλά σαν μοναχοκόρη που λίγες έχουνε. Η κασέλα της ήταν γεμάτη από μετάξι και χρυσαφικό. Σαν την άνοιγες, θαρούσες πως βλέπεις με τα μάτια σου εκείνα που λένε τα παραμύθια. Τι στόφες, τι ασημικό, τι διαμαντόπετρες, τι μαργαριτάρια ήταν εκείνα. Σου θάμποναν τα μάτια. Μα τι να τα κάνεις όλα του κόσμου τα καλά, σαν σου λείπει το καλύτερο. Τι να τα κάνεις τα ρόδα του προσώπου και τα κεχριμπαρένια κομπολόγια, όταν σου λείπει εκείνο που σαν το δει ο άνθρωπος κάτω, πρέπει να σκύβει και να το σηκώνει και να το φυλάει. Της έλειπε το ψωμί της τριανταφυλιάς. Μαύρο χέρι της άρπαζε και της τρυφογύριζε μες στα στήθια της τα σωθικά. Τα χείλια της είχαν ζαρώσει. Η όψη της είχε γίνει λεμόνι από τριαντάφυλλο. Αντί να περπατά περήφανα σαν πέρδικα, τραβούσε τα πόδια της για να πάει από τη μια άκρη στην άλλη. Η τριανταφυλιά πεινούσε. Πεινούσε κι αυτή όπως πεινούσαν όλοι οι άλλοι. Οι άπιστοι είχαν ζωσμένο το Μεσολόγγι και από ημέρες μήτε φλούδα δέντρου δεν έμεινε να φάνε τόσοι χριστιανοί. Ο Θεός ξέρει με τι πετσιά ζητούσαν να στυλώσουν την κοιλιά τους. Ο Θεός που ακούει όλων των ανθρώπων τους αναστεναγμούς, εκείνος μόνο ήξερε τι πόνος έβραζε στα στήθια της μάνας για το πεινασμένο της παιδί, στα στήθια του παιδιού για την πεινασμένη του τη μάνα. Η τριανταφυλιά μήτε μια φορά δεν παραπονέθηκε. Το έριχνε στο γέλιο για να διώξει τις έννοιες από της μάνας της στην καρδιά. Μα ήτανε τόσο παράξενο, τόσο κρύο το γέλιο της, που σε κάθε στιγμή μια ανατριχύλα ανεβοκατέβαινε στο κορμί της μάνας της. Και γελούσε κι αυτή και γεμίζανε δάκρυα τα μάτια της. Κι έπεφτε η μια στην αγκαλιά της άλλης για να σβήσουν με ένα φιλί το ψεύτικο γέλιο τους και τα αληθινά τους δάκρυα. Είχε κι άλλον ένα καημό η τριανταφυλιά. Μικρό καημό αλήθεια, μα είναι μικρή και η βελόνα που αγγυλώνει και πονάει. Είχε ένα σκυλάκι όμορφο, κάτασπρο, χαριτωμένο, που την αγαπούσε και δεν μπορούσε να κάνει χωρίς αυτή. Ο καημένος ο Λόλος, για δες τον πως είναι μαζεμένος στη γωνιά και δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του, να έρθει κοντά της, να της γλύψει το χέρι και να της κουνήσει την ουρά. Μα όταν πεινάει η κυρά, όταν πεινούν οι άνθρωποι, τι να φάνε τα έρημα τα σκυλιά. Αχ, να είχε ένα κομμάτι ψωμί η τριανταφυλιά, να το δίνε της μάνας της, κι αν περίσευε λιγάκι, με πόση χαρά θα το μοιραζότανε με τον καημένο το Λόλο. Αλήθεια, πού είναι ο Λόλος? Τον γυρεύει από δωμάτιο σε δωμάτιο, από γωνιά σε γωνιά. Πάει ο Λόλος, χάθηκε. Θα της τον πήραν. Θα ψόφισε και θα της τον πέταξαν. Ή, μα αυτό δεν το πιστεύει. Ή πήρε το νοματιόν του και έφυγε να πάει αλλού, να βρει ψωμί να φάει ο φτωχός. Ήρθε ο πατέρας της τριανταφυλιάς χαρούμενος απ' έξω.
Καλό του έτυχε μεγάλο. Έδωσε πολλά αλήθεια. Με χρυσάφι το πλήρωσε. Αλλά το πήρε αυτός και όχι άλλος. Το αρνάκι το μικρό που έτυχε να βρει στην αγορά. Και το δώσε γρήγορα να το ψήσουν. Χαρά μεγάλη στο σπίτι βασίλευε. Η μάνα γλυκογελούσε στην κόρη της και εκείνη γλυκογελούσε κι άστραφταν τα μάτια της από χαρά που θα δει να τρώνε ο πατέρας και η μάνα της. Ψήθηκε ταρνάκι. Όποιος τρώει δυο και τρεις φορές τη μέρα και ποτέ του δεν πείνασε, μήτε να πει μπορεί, μήτε να καταλάβει τη χαρά της τριανταφυλιάς του πατέρα και της μάνας της. Η κόρη συχνά συχνά σηκώνει τα μάτια στον ουρανό και κάνει προσευχή. Οι άλλοι κρυφοβλέπονται σαν κάτι μυστικό να έχουνε. Κι άξαφνα κοκκινίζουν όταν η τριανταφυλιά με τη γλυκιά της τη φωνή και με ένα δάκρυ στα μάτια της λέει λυπητερά λυπητερά. Να είχα τον καημένο το Λόλο να του δίνα τα κοκαλάκια. Προσαρμογή, επιμέλεια, ανάγνωση κειμένου, Δημήτρης Φιλελές.